ακούει. Ακούει με 47, νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσιμο εξόδου, έως είσοδο, εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αυτό ο διάλογο είχε δημοσιοποιηθεί πέρσι, λίγε ώρε μετά την τραγωδία των Τεμπών, και είχε αποκαλυφθεί ότι επρόκειτο για σειραφή διαφορετικών συνομιλιών και διαφορετικών προσώπων. Σήμερα, το Βήμα τη Κυριακή δημοσίευε έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για μονταρισμένο υλικό. Το σημερινό πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα στο Βήμα τη Κυριακή αποτελεί δημοσιογραφική κοιλίδα στην ιστορική πορεία τη, καθώ προβάλλει σενάρια συνωμοσία γύρω από τα αίτια τη τραγωδία των Τεμπών που πληγώνει όλου του Έλληνε. Λίγο αργότερα ο πρόεδρος του Πασόκ ανακοίνωσε ότι καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης καλώντας τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να συνυπογράψουν. Απέναντί μας έχουν μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Γι' αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος, η πρόταση δυσπιστίας. Αναλαμβάνω τη θεσμική πρωτοβουλία και καλώ όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Με μια νέα ανακοίνωση, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αποσταθεροποίησης τη χώρα με τη συνδρομή πολιτικών δυνάμεων και οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων. Οι μάσκε έπεσαν και τώρα γίνεται φανερό ότι αυτή η αντικυβερνητική εκστρατεία με αιχμή μια εθνική τραγωδία και όχι μάτι στην κοινική εκμετάλλευση του πόνου δεν ήταν παρά ένα μέρο τη προσπάθεια να αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Εκστρατεία όπου συμμετέχουν μάλιστα οι πιο διαφορετικέ πολιτικέ δυνάμει. Αυτή η χιδέα προσπάθεια θα αποτύχει. Πολύ περισσότερο καθώ όλοι οι πολίτε πλέον διαπιστώνουν ότι σε αυτόν τον πόλεμο φθορά τη εκλεγμένη κυβέρνηση παίρνουν μέρο και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα που θέλουν να αντικαταστήσουν όμοιρο των δικών του σχεδιασμών. Καλό τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήραμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπω αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτε και όχι σε μονάρχε, και να οδηγηθεί η χώρα συντεταγμένα σε δημοκρατικέ εκλογέ. Και δυστυχώ αυτό πρέπει να γίνει με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Και ότι ένα Πρωθυπουργό που υπό την ηγεσία του μοντάρονται στοιχεία εγκλήματο, παρακολουθούνται στρατιωτικοί και πολιτικοί μέσω τη ΕΕΠ και του Πρέντατορ από το γραφείο του, διοχετεύονται απόρριτα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκλογική εργαλειοποίηση, πολύ απλά δεν μπορεί να διενεργήσει αδιάβλητε εκλογέ χωρί αμφιβολία. Η Βούλα και Χαγιά δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την πρόταση μορφή. Αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζητάμε εκλογέ. Αυτονόητο ότι θα υποστηρίξουμε πρόταση δυσπιστία στη Βουλή για το καλό τη κοινωνία και τη χώρα. Εννοείται ότι η ελληνική λύση θα συνταχθεί με οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα απαλλάξει την Ελλάδα από την ολέθρια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με πυροτεχνήματα όμως δεν κάνεις πολιτική. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ανοχής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Η παραμονή τη αποτελεί όνειδος για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για τη χώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο δεν προσυπογράφει το αίτημα δυσπιστία του Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν όμω τελικά κατατεθεί πρόταση, θα τη στηρίξει. Δεν αναγνωρίζουμε στο Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη κανένα πραγματικό και ουσιαστικό αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, καθώ είναι εκείνο το κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει ω ολίγη την πολιτική τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εφόσον καταθέτει η πρόταση Μουμφή, το Κουκουέ θα την στηρίξει με το δικό του σκεπτικό, όπω κάνει πάντα. Η Ένωση Μηχανοδηγών καλεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ να απαντήσει ποιο και γιατί διέρευσε λίγε ώρε μετά την τραγωδία μονταρισμένα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και γιατί αυτά παραδόθηκαν στην αστυνομία τρει ημέρε μετά το δυστύχημα.